Το να χτίσετε μια επιτυχημένη επιχείρηση έχει πολύ λίγο να κάνει με την παρακίνηση. Ναι, το ακούσατε σωστά. Το να μείνετε παρακινημένοι δεν είναι ένας απαραίτητος παράγοντας για την επιτυχία σε αυτή τη δουλειά. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι κάποιες φορές θα νιώθετε ότι έχετε κίνητρο, ότι είστε παρακινημένοι, και κάποιες άλλες φορές θα νιώθετε ότι δεν έχετε κίνητρο. Κάποιες φορές θα νιώθετε ενθουσιασμένοι και κάποιες άλλες φορές θα βαριέστε. Θα είστε θλιμμένοι κάποιες φορές και κάποιες φορές θα είστε χαρούμενοι. Θα έχετε έμπνευση κάποιες φορές και κάποιες φορές θα είστε μουδιασμένοι. Και θα νιώθετε ήρεμοι κάποιες φορές και κάποιες άλλες φορές θα νιώθετε ότι μπορεί να βιώνετε ένα χάος. Οπότε το να είστε συνεχώς παρακινημένοι είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να το περιμένετε από τον εαυτό σας, δεν θα είναι ανθρώπινο. Κάθε πρωί λοιπόν, μια συνήθεια που έχω παράδειγμα είναι ο διαλογισμός. Κάποιες φορές έχουμε όρεξη να κάνουμε διαλογισμό και κάνουμε διαλογισμό, ενώ κάποιες άλλες φορές δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε διαλογισμό και κάνουμε διαλογισμό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύουμε το μυαλό μας να είναι ανοιχτό. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το χτίσιμο της επιχείρησής σας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το αν νιώθετε παρακίνηση ή όχι, αν έχετε όρεξη ή όχι. Η παρακίνηση δεν είναι απαραίτητο συνέστημα για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η απόφαση να δουλέψετε είναι, και να δουλέψετε ανεξάρτητα από το πώς νιώθετε. Αυτό είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για ανάπτυξη. Η απόφαση να δουλέψετε ανεξάρτητα από το πώς νιώθετε, αυτό είναι το απαραίτητο στοιχείο για ανάπτυξη στη δουλειά σας.